Συνάντηση και αυτοψία από κοινού του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Κρήτης στις ζημιές του οδικού δικτύου στην ενδοχώρα του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ο οποίος βρέθηκε σε σημεία που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συρηγονάκη και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Παύλο Μπαριτάκη. Είδα το πρόβλημα από κοντά, είναι και ο ίδιος μηχανικός και υποσχέθηκε ότι θα παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια προκειμένου προς την περιφέρεια. Γιατί μιλάμε για το επαρχιακό οδικό δίκτυο, θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υπουργείο Υποδομών και η Περιφέρεια Κρήτης για να δούμε τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Κλιμάκιο του Υπουργείου και της Περιφέρειας επισκέφθηκαν σημεία των Δήμων Μηνώα Παιδιάδος, Αρχανών Αστερουσίων και Βιάνου, που εμφανίζουν προβλήματα καθυζήσεων και κατολισθήσεων, με την επισήμανση όμως ότι για την ουσιαστική αποκατάστασή τους θα πρέπει να διαμορφωθούν οι απαραίτητες ακόμη και γεωλογικές μελέτες, προκειμένου οι όποιες παρεμβάσεις να έχουν διάρκεια. Γιατί οι καθυζήσεις είναι πολύ έντονες και όπως καταλαβαίνετε, όταν θα πάμε σε μια αποκατάσταση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, έτσι ώστε να γίνουν υποδομές τέτοιες που να μην έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως τόνισε ο κ. Μπαριτάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι θα τρέξουν μια σειρά από έργα ανάλογα με την αναγκαιότητα αντιμετώπισης τους, με το βάρος να πέφτει στο οδικό δίκτυο Ηρακλείου Βιάνου, Αμουργελών Πανοράματος και τη γέφυρα Καλυβίων. Γίνονται παρεμβάσεις. Γίνονται παρεμβάσεις, βέβαια, μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα στο επαρχιακό δίκτυο. Μην ξεχνάμε και μια μεγάλη εργολαβία με την Εγνατία Οδός, τη μελέτη που έχει κάνει η Εγνατία, η οποία μπορεί να καθυστερεί για γραφειοκρατικούς λόγους, αλλά θα δώσει λύσεις με την εφαρμογή που πιστεύω θα είναι μέσα στο 2020. Πολλά χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, είναι γερασμένο το δικό δίκτυο το δικό μας και όλη τη Κρήτη γενικότερα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι απαιτούνται πολλά χρήματα μέχρι να πάμε στις αποκατάστασεις. Βέβαια, θα αρχίσουμε από εκεί που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.